Είσαι Κυπρέος φωτογράφος με πολλά χρόνια εμπειρίας και έναν ειδικό ενδιαφέρον στην κυπριακή τοπογραφία και την ελληνική κουλτούρα. Σωστά. Σωστά. Πότε ξεκίνησε και πώς ξεκίνησε τούτη η σχέση σου με τη φωτογραφία? Η σχέση με τη φωτογραφία ξεκίνησε στην εφηβεία, προς τα τέλη της εφηβείας, που ήταν μια περίοδος αν θέλεις που ακόμα είχα βρει τα πατήματα μου στη ζωή, ήμουν σχετικά κακός μαθητής, σχετικά δύσκολος εφήβος και είχα πάντα εντάσεις φυγής, χάνομαι μέσα στη λογοτεχνία, για ώρες ατέλειωτες. Το σχολείο με ενδιαφέρει καθόλου, αλλά η λογοτεχνία ενδιαφέρει με πάρα πολύ. Ενώ ήταν διέξοδος τα φυγή, μηχανές, μοσχέτες ενώ. Έτσι κάποια στιγμή μέσα στο ταγούλα ήρθα και μια αναλογική φυσικά τότε κάνουν μηχανή rangefinder σε ένα σιρτάρι στο σπίτι, στην Μεσό, που νομίζω ήταν τον πατέρα μου, αλλά δεν το ξέρω ποτέ, και την οποία δικαιολογήθηκα χωρίς να ρωτήσω κανένα. Και πήρα και στο φωτογραφείο της γειτονιάς του, κύριο Βάσο. Και είπα του, δείξε μου πώς δουλεύει το πράγμα, σε παρακαλώ. Και ήταν ένας πολλά καλός, λαϊκός, ευγενικός άνθρωπος. Και πρόσεξε με πάρα πολύ υπομονή και δείξε μου πώς να λειτουργώ στο χειροκίνητο μια rangefinder μηχανή. Και ξεκίνησα να μεταματίζουμε, ξανά λέω, ως μια, ως δεν ξέρω γιατί, ως μια διέξοδος αυτή. Και εκείνο που μάλλον έκανα τότε ήταν μια προσπάθεια να αναπαράξω κλισέ εικόνες φωτογραφικές, στις οποίες είμαστε λίγο εκτεθειμένοι που τα μύτια, τα ποιοτικά κλπ. Χωρίς πολύ πολύ είναι επιτυχία. Σε αυτοδίδακτος δηλαδή. Ξεκίνησε αυτό. Δεν το σύστηκα, είχα σοβαρό training στο Λονδίνο. Okay. Ξεκίνησα πάλι λόγω, αν θέλεις, μιας ακαταστασίας στη ζωή μου τότε. Δεν δοκίμασα καν να εξασφαλίσω θέσεις σε πανεπιστήμια από τους εταιρικούς τους κλάδους που ήθελα. Υπήρχε και μια σοβαρή, να το πω, μάικτη αντιπαράθεση στο σπίτι για το τι έπρεπε να σπουδάσω. Είχα αποφασίσει ότι έφτασα να σπουδάσω. Και μετά το τελείωσα τη θητεία της στρατιωτική. Απλώς ήρθα μια μέρα με τον αδερφό μου που ήταν δύο χρόνια πιο μεγάλος και ηλίθιος στην Αγγλία να αλλάξουμε την τηλεόραση στα κολεγία στη Λευκοσία. Και ο λόγος που το έκανα παραπάνω ήταν για να φύγω τη Λεμεσό. Ξανά φύγει. Υπήρχε ένα καλό πρόγραμμα που στο Φρέντερικ για design, δεν μπορεί καθόλου εμπειρία ή πορφόλιο, μαθήματα ή οτιδήποτε. Και το πιο κοντινό στα μίδια που ήθελα ήταν ένα πρόγραμμα marketing στο Cyprus College, το οποίο και έπιασα. Και σιγά σιγά συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να χτυπήσω, να συμπληρώσω credits και να πιάσω και ένα δίπλωμα διαιτές κοινωνικών επιστημονικών. Θυμούμαι καλά, Arts and Sciences. Είχε αναφορολογία, είχε politics, είχε philosophy, είχε communication. Επηρεάστηκες που ο κόσμος να ακολουθήσει στον την κατεύθυνση, είναι ενστικτοδός που έλεγε. Ενστικτοδός, ναι. Με τη σχέση με τη φωτογραφία,
δηλαδή είσαι σε επαφή με φωτογράφους, με ζωγραφικές δουλειές, αρέσκει σου το σινεμά, τα ερεθίσματα, δηλαδή σε σχέση με φωτογραφία. Υπήρχαν, ποια ήταν ακριβώς. Διαμορφωθήκα στην πορεία. Δεν είχα κάποιος στο περιβάλλον μου που να με φάνει να πάρω την κατεύθυνση. Μάλλον αντιδράσεις είχα και μάλλον ένστικτο που είμαι πολύ πρόδωσε ακόμα. Ακολουθώ το και δεν προδόθηκα ιδιαίτερα. Ποιος ανακάλυψες εδώ την διαδικασία, ναι, φωτογράφους ή δηλαδή προσωπικότητες που σε έλεγαν έμπνευση. Βλέποντας, ανατρέφοντας τη δουλειά μου μετά τα τελευταία 20 χρόνια, βλέπω ότι έχω πολλά στενή υφολογική σχέση με αμερικάνικη φωτογραφία κυρίως. Ξεκινώντας που το περιβόητο FSA project, Farm Security Administration project της Ελλαδίας του 30, που ήταν μια αντίδραση της αμερικάνικης κυβέρνησης, μια ανταπόκριση της αμερικάνικης κυβέρνησης στην οικονομική κρίση και στην απώλεια γης που μεγάλο μέρος του πληθυσμού, του αγροτικού πληθυσμού, οι οποίοι γίναν, αν θέλεις, περιφερόμενοι εργάτες. Και είχε προωθηθεί ένα σχέδιο τότε ανακατανομής πλούτου που κατηγορείται σχεδόν ως κομμουνιστικό. Και μέσα στα πλαίσια του project στήθηκε τούτης της ανακατανομής πλούτου του στόχου, στήθηκε ένα φωτογραφικό ντοκιμενταρί πρόγραμμα για να δραστηριοποιήσει τους ασκούς κυρίως για την κατάσταση στην οποία ήταν οι αγροτικές κοινότητες και να τους πείσει να δεχτούν την πολιτική. Ένας από τους σπουδαιότερους φωτογράφους του Fusion Project ήταν ο Βολοχέρεβας. Παρεμπιπτόντως το project ήταν υπό την διεύθυνση ενός ανθρωπολόγου, ο οποίος ανάστασε κοντά του νεαρούς και όχι established φωτογράφους. Βρίσκω πάρα πολύ συνέχεια της δουλειάς μου, συνάφεια της δουλειάς μου με γίνει λίγο και ρεβάνς, κάποιες και της δουλειάς μου. Και αργότερα άλλοι όπως το μετρούσα που επανατοποθέτησε τι σημαντικό να φωτογραφίσετε. Σε αντίποψία στον χρόνο, τέλος της δεκαετίας του 90, κάνει ένα βιβλίο που λέγεται 26 Gasoline Stations και είναι 26 snapshots περισσυνάδικο σε μια διαδρομή που έκανε συχνά το Δημοκλαχώμα στην Καλιφόρνια. Και με ζούσε με το σπίτι των γονιών του. Και το βιβλίο ήταν μινιμαλιστικά σχεδιασμένο, ήταν μπαύκινο, και είχαμε το περιεχόμενο να κάνουμε εκδόσεις που δεν το εξώφυγε. Έδειχναν 26 έστειναν, 36 gasoline stations. Και εκεί το statement που έκανε είναι ότι δεν χρειάζεται ούτε grand θεματολογία για να έχει αξία η φωτογραφία, και χρειάζεται ότι ιδιαίτερο εξοπλισμό και τεχνική για να δείξει κάτι ενδιαφέρον. Η ίδια η δουλειά του κατάσταση στο πλαίσιο και την ιδέα του η φωτογραφία δείχνει με προέκταση του δείχτη και δείχνει και λέει σου πήρα του τον κύριο του ενδιαφέρον. Και όταν ακολουθήσαν άλλοι, New Topographics, μια μεγάλη εκθέση του 1975, θεωρείται σέμινο τώρα. Και ναι, βρίσκω ότι η δουλειά μου, χωρίς να είχα δει και να αντιγράψω και να σου εξηγήσω γιατί δεν είχα δει
του Ντεσουιές, τελικά σε διάλογο με του Ντεσουιές. Ο λόγος που δεν τες είχα υπόψη μου είναι γιατί μετά που τελείωσα τις σπουδές στα ΜΕΠΙΑ για μεταπτυχιακό στην κοινωνία του Ντεσουιές στην Αγγλία και μετά πήγα σε ένα πρόγραμμα αυτοδημοσιογραφίας. Άρα οι αναφορές ήταν τα πράγματα αυτοδημοσιογραφίας. Αυτό το ζούμε που έκανε εκείνο κάτι σαν φωτογράφος πολέμου. Θεωρούσα επαναστατημένος νέος πλέον, θεωρούσα ότι μπορούσα να προκαλέσω κοινωνική και πολιτική αλλαγή μέσα από τη φωτογραφία. Και οι αναφορές ήταν αυτοδημοσιογραφικές. Εσύ είσαι ένα πολιτικό χαρακτήρα. Άννα. Δηλαδή, πώς σε διαμορφώσεις και διαμορφώνεις την αισθητική σου, την τοποθέτησή σου καλλιτεχνικά. Στο Λονδίνο, λόγω και του κοστίου, έκανα πολύ street photography. Με πολύ να φάσει στη βία, στην αστυνομική βία, τη βία του καπιταλισμού, η άστεγη, μια δυστοπία στους δρόμους του λαού. Αλλά πρέπει να σχολώ, ας πούμε, λίγο κλισέ, ντοκιμέντα, στη φωτογραφή, τα πράγματα που έκαναν πολύ άλλοι πριν που μέναν και τα που μέναν και όχι με κάνουν και δεν ξέρω αν τα ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν στην ιστορία του κόσμου και τις φωτογραφίες, μάλλον κανένα. Αφισβητώ τη δυνατότητα μου εμένα σαν ένας νεαρός φωτογράφος του Λονδίνου να κάνει ένα σοβαρό statement σαν τη φωτογραφία μου, γιατί είχα ούτε πρόσβαση σε μεγάλα media outlets, ούτε έκανα και τίποτε που δεν έκανα να μην κρίνουμε. Και πρέπει και η ιδέα του desensitization. Έκανα εικόνες που ο μέσος Λονδίνος τους είδε χιλιάδες φορές προηγουμένως. Και τη desensitization σε αυτή την περίπτωση σημαίνει απλά ότι είμαστε overexposed σε κάποιες εικόνες, σε έναν βαθμό που δεν μας συγκινούν πλέον. Άρα χάνουν και την πολιτική τους αξία. Θέλω να μηδενίσω την αξία της φωτοδημοσιογραφίας στο να δημιουργεί συνειδήσεις και κινήματα. Για παράδειγμα, οι φωτογραφίες που έρχονται από τον πόλεμο του Βιετνάμ στην Αμερική, που δημοσιογράφους, φωτοδημοσιογράφους, οι οποίοι ήταν dedicated και θυσιάζαν τις ζωές σκήνων των αγώνα, διαμορφώσαν, βοηθήσαν να διαμορφωθεί και ολοκλήρωσαν το κίνημα του αντιπολεμικού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πιο πρόσφατα, η φωτογραφία του μωρού Μπρούιτα στην παραλία της Λέσβου καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα τη συζήτηση τουλάχιστον στην Ευρώπη για πάρα πολλές εβδομάδες γύρω από την προσφυγική. Άρα υπάρχουν ακόμα, υπήρχαν πάντα και υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις που όντως η φωτοδημοσιογραφία έχει άμεσο να αντιχθεί. Καθορίζει τουλάχιστον την ατζέντα. Αν θέλεις να μιλήσουμε και για εντελώς πρόσφατα και εντελώς λόγκαλη, το περασμένο Σάββατο είχαμε μια διαδήλωση όπου αν δεν είχαμε τουλάχιστον grassroots journalism, βίντεο και φωτογραφίες οι οποίες παραχθήκαν τους ίδιους τους διαδηλωτές στη συνέντευξη στο Παρκό Κολοκάση και οι οποίες εμπεριχελευτήκαν μέσα από τα social media στην κοινή γνώμη, και είναι εικόνες στην ιδέα καθορίσαν και τη συζήτηση και την ατζέντα ακόμα και των παραδοσιακών των μηδιά που στην αρχή να προσπαθήσαν να φάψουν τα γεγονότα και την ιδέα της αστυνομίας. Δηλαδή που το Σάββατο ως τη Δευτέρα είχαν μετατοπιστεί ο Πολίτης, ο Φιλελεύθερος και διάφορα άλλα παραδοσιακά μηδιά λόγω ακριβώς τούτης της χρήσης της φωτογραφίας και του βίντεο από τους ίδιους τους ακτιβιστές. Και λόγω της ύπαρξης των social media που ήταν μια πλατφόρμα πλέον για να κάνουμε μάλλον λίγο στη δημοσιογραφία. Κράσκω στη δημοσιογραφία. Θα σε πάρω κάπου αλλού, αλλά κοντά.
Τούτα όλα συνδέονται λίγο και με την κυπριακότητα που βλέπω στη δουλειά σου. Δηλαδή με τον τρόπο που επιλέγεις να αναδεικνύεις και εσύ την Κύπρο. Mm-hmm. Έτσι, θέλω λίγο να μας μιλήσεις για αυτόν τον όρο κυπριακότητα. Έτσι, υπάρχει, ας πούμε, πώς τον αντιμετωπίζεις και πώς τον πραγματώνεις στη δική σου δουλειά. Όταν ξεκίνησα, όταν έγραψα το Λονδίνο πριν 20 χρόνια, ξεκίνησα να ασχολούμαι με κυπριακά φαινόμενα πολιτισμικά ή κοινωνικά ή πολιτικά, και θα τα μαζί συνήθω. Ένα μπορούσα να σου εξηγήσω με τον τρόπο να σου εξηγήσω τώρα γιατί. Είχε προσθέσει και ένα κυπριακό παρελθόν. Ναι. Σαφέστατα και το post colonial commission μας ακόμα διαχειριζόμαστε. Ναι. Τουλάχιστον στον ακαδημαϊκό χώρο και στον καλλιτεχνικό. Και τούτος ο λόγος που αποσιοποιήθηκε ανήκει για πολλές δεκαετίες, για πολλά χρόνια, δηλαδή τα τελευταίες δεκαετίες βγαίνουμε έξω. Ναι. Να μιλήσουμε για την Κύπρο, για το κυπριακά φαινόμενα. Μπράβο. Ένα μόνο λόγο από την κυπριακή, είναι και λόγω της ηγεμονίας του ελληνικού πολιτισμού στην Κύπρο και της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Η οποία επικράτησε κατά θέληση ίσως να τέλει τη δεκαετία του 40 με το τέλος του εφηβείου στην Ελλάδα το 48 και μετά έχουμε να θέλεις μια ήττα της αριστεράς, ιδεολογική ήττα της αριστεράς στην Κύπρο, η οποία πλέον παραμερίζεται και αποκτά ηγεμονικό ρόλο η εθνικιστική δεξιά, η εθναρχία, το ελληνικό κίνημα, με όλες τις συνέπειες, τις θετικές και τις αρνητικές, και με αποτέλεσμα να γίνει τόσο έντονα ηγεμονική μέσα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και να γίνει τόσο έντονα επίσημο αφήγημα, που να μην υπάρχει χώρος τουλάχιστον ως την δεκαετία του 90 για να γίνουν articulate, να υποθούν δημόσια άλλες εναλλακτικές περί ταυτότητας.